Την αυτοδιοικητική ατζέντα θα ανοίξουμε τώρα. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται ο υποψήφιος δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας Βασίλης Κεκέρογλου και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Προόδου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Κεκέρογλου. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έπειτα από μία μακρά πολιτική διαδρομή, κάνετε πλέον μία στροφή στην αυτοδιοίκηση. Έχετε ένα παρελθόν νομαρχιακού συμβούλου, αντινομάρχη, πρόεδρος ο ΑΝΑΚ, βουλευτής, υφυπουργός, συμπληρώστε αν ξεχνάω κάτι. Θεωρείτε καταρχήν ότι... κοινοτικός σύμβουλος. Ναι. Η πρώτη μου ιδιότητα, σωστά. Εκλέχθηκα κοινοτικός σύμβουλος. Σωστά, σωστά. Έχετε μεγάλη εμπειρία και τριβή κακά τα ψέματα. Θεωρείτε λοιπόν ότι όλο αυτό το βιογραφικό έρχεται να προσφέρει το κάτι παραπάνω στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας? Η απόφασή μου να επιστρέψω και να δουλέψω στον τόπο μου έχει να κάνει με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Την πολύ δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας, όλοι οι οικισμοί και σαν σύνολο. Δυστυχώς υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες, αδράνεια, χαμηλές προσδοκίες και βέβαια δεν υπήρξε εκείνος ο σχεδιασμός που θα αντιμετωπίσει αυτά τα επίγοντα προβλήματα. Πολλοί λοιπόν συμπολίτες μας, συνδημότες μας, με βρήκαν, μου πρότειναν και με την παρένεσή τους πήρα την απόφαση. Πήρα την απόφαση, αφού έτσι αλλιώς δεν είναι και αέναος ο κύκλος ο βιολογικός του ανθρώπου, να προσφέρω στον τόπο μου. Έχω αποκτήσει γνώση και εμπειρία, δεν είναι αυτό κάτι το οποίο θα θεωρηθεί υπερεγώ, είναι μια πραγματικότητα. Όχι, είναι διαδρομή σας. Έχω μια εμπειρία, μια γνώση και μια αγάπη για τον τόπο μου, τον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και που πέρασα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου και εκεί θέλω να προσφέρω. Αυτό δεν γίνεται βέβαια μόνο με την απόφασή μου, θέλει και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και να σας εκθέσουμε. Σαφώς, έτσι είναι. Λοιπόν, η κριτική φαντάζομαι είναι γόνιμη σε κάθε επίπεδο, αρκεί να γίνεται καλοπροαίρετα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε σχέση με τη δημοτική τη σημερινή δημοτική αρχή, ένα σημείο το οποίο πέτυχε και ενδεχομένως αν σας εμπιστευτούν αύριο οι πολίτες να το πάτε κι εσείς ένα βήμα παραπέρα, και ένα σημείο, μία υπόθεση που υστέρησε και θα έρθετε για να αλλάξετε τα πράγματα. Στο πρώτο μέρος του ερωτήματος τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Στο δεύτερο δεν μπορούμε να πούμε και να ξεχωρίσουμε ένα σημείο που δεν πέτυχε. Θα σας πω το γενικότερο χαρακτηριστικό, κατά την άποψή μου, της Δημοτικής Αρχής. Δεν υπήρξε όραμα, δεν υπήρξε σχέδιο και δεν υπήρχαν και πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό και είναι το πιο βασικό ότι δεν εκπονήθηκε επιχειρησιακό σχέδιο τετραετές που προβλέπεται από τον νόμο και είναι ο οδηγός για το πώς θα κινηθούμε κάθε χρόνο τα 4 χρόνια της θητείας. Γιατί αυτό εξειδικεύεται στη συνέχεια κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρξε με αυτή τη δημοτική αρχή και έτσι πήγαινε στα τυφλά, χωρίς να μπορεί να κάνει ένα συνολικό έργο. Άρα λοιπόν τα επιμέρους ζητήματα τα οποία προχώρησε, είτε μέσω των αντιδημάρχων, είτε μέσω των οργανισμών, είτε μέσω των υπηρεσιών, είναι ένα έργο, δεν το μηδενίζει κανείς. Αυτά μπορούσε ο Δήμαρχος να κάνει, αυτά έκανε. Όμως αυτά είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τις ανάγκες ενός Δήμου που βρίσκεται σε μετάβαση. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι 3 μεγάλες προκλήσεις είναι καταρχήν η εγκατάλειψη της υπαίθρου και το μαράζωμα των χωριών, που είναι χρόνιο βεβαίως, δεν είναι των τελευταίων ετών μόνο. Αλλά η σοβαρή πληθυσμιακή είναι... αποδυνάμωση ήρθε μετά το σεισμό, σαφέστατα. Ήρθε το χτύπημα του σεισμού και πραγματικά επιδείνωσε τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Είναι αυτές οι 2 προκλήσεις λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε την ερημοποίηση, πώς αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις του σεισμού, και η 3η μεγάλη πρόκληση είναι πώς χειριζόμαστε το αεροδρόμιο με τα προβλήματα που έχει και στην κατασκευή, τη φάση της κατασκευής, αλλά και θα έχει στη φάση της λειτουργίας, αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες που φέρνει. Και εδώ λοιπόν η απογοήτευση του κόσμου είναι ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποιο. Δεν έβλεπε μέχρι τώρα, γιατί εμείς ήρθαμε ως Δύναμη Προόδου να δώσουμε σχέδιο για να μπορέσουμε τις 3 αυτές προκλήσεις ταυτόχρονα να τις διαχειριστούμε.
και με ένα ολοκληρωμένο χωρικό σχέδιο να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Είναι επομένως κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό, αυτό που συζητείτε στον κόσμο, ότι έκανε ό,τι μπορούσε η προηγούμενη δημοτική αρχή, όμως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στη συγκυρία, αλλά ακόμα και στα προβλήματα καθημερινότητας, δυστυχώς. Η παιδική σταθμή είναι ένα δείγμα. Οι δύο παιδικοί σταθμοί, Αρκαλοχωρίου και Καστελίου, που έχουν άθλιες συνθήκες, δημοσιεύτηκαν κάποιες φωτογραφίες από το εσωτερικό, είναι ένα δείγμα της κατάστασης που υπάρχει. Από καθημερινότητα, καθαριότητα, είναι άθλια η εικόνα και των χωριών και των ημιαστικών κέντρων. Να περάσουμε στο σύστημα αποκομιδής. Από τα τσιπάκια στους κάδους έχουμε τώρα σκουπίδια χωρίς κάδους. Να περάσουμε στο σύστημα της ανακύκλωσης, το οποίο καρσινοβατεί, δεν λειτουργεί ολοκληρωμένα. Τα αδέσποτα, μια μεγάλη πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και προσέφερε η περιφέρεια 650.000 μέσω της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, τα αρνήθηκε η Δημοτική Αρχή. Εδώ είναι λοιπόν το πιο κακό σημείο της, ότι αρνήθηκε χρηματοδοτήσεις, δεν υπέβαλε στο Αντώνη Τρίτης που ήταν 300.000 για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των αδέσποτων, αλλά αυτό ήταν και γενικότερο φαινόμενο, γιατί 25 προγράμματα έτρεξαν από ΕΣΠΑ, ΠΕΠ και Αντώνη Τρίτης στην περίοδο αυτή και ο Δήμος μας μόνο 4,5 προγράμματα κατάφερε να αποσπάσει. Είναι επομένως μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, η οποία χρειάζεται μια δυναμική επανεκκίνηση. Και αυτή τη δυναμική επανεκκίνηση θα την προσφέρουμε εμείς, η δύναμη προόδου. Έχουμε ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο με επιστήμονες, με επαγγελματίες, με έμπειρους ανθρώπους, με νέους ανθρώπους και μέσα από ένα νέο μοντέλο δημοτικής διακυβέρνησης θα φέρουμε αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι οι προθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα. Εμείς μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα, να αλλάξουμε τα κακό κείμενα. Βεβαίως, αξιοποιήσουμε ό,τι καλό έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο από όλες τις δημοτικές αρχές και έχουν γίνει σημαντικά έργα. Αλλά θα πάμε στην επόμενη σελίδα με ένα όραμα. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θέλουμε από αυτή τη μετάβαση. Είμαστε στη μετάβαση. Τι θέλουμε, να γίνουμε μη τόπος γύρω από το αεροδρόμιο ή να γίνουμε μια σύγχρονη συμπολιτεία, μια ανοιχτή πόλη όπως ακριβώς την οραματίζεται η κοινωνία που θα αναπτυχθεί, θα αγκαλιάσει τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που θα είναι περίπου διπλασιασμός μέσα στην επόμενη δεκαετία και βέβαια δεν θα είναι, δεν θα είναι ένα κακέκτυπο του Ηρακλείου, στα πρότυπα του Ηρακλείου ή άλλων μεγάλων πόλεων. Θέλουμε αυτή η ανοιχτή πόλη να αφορά όλους τους οικισμούς αν είναι δυνατόν και βέβαια μέσα από την οικιστική ανάπτυξη, την οργανωμένη, την ορθολογική, να έχουμε ταυτόχρονα και όλες τις κοινωνικές υποδομές, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα ενισχυμένα κέντρα υγείας ή και μια μεγάλη νοσηλευτική μονάδα, μονάδες κοινωνικής φροντίδας, να έχουμε δηλαδή το σύνολο των υπηρεσιών που θα χρειαστούν για να υποστηρίξουν αυτή τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Αλλιώς δεν γίνεται. Έχουμε λοιπόν το όραμα, τη σύγχρονη συμπολιτεία, ένα τόπο αξιοβίωτο, ένα τόπο ποιότητα ζωής και έχουμε και το σχέδιο πώς θα φτάσουμε εκεί. Αλλά χρειάζεται η άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί. Γι' αυτό το κάνουμε κατά προτεραιότητα. Επειδή τα θέσατε όλα στο τραπέζι, κύριε Γκεγκέρογλου, και επειδή έχω δει αναλυτικά και το πρόγραμμά σας, μιλάτε κατ' ουσίαν για ένα πλάνο δεκαετίας. Σωστά. Οικονομικά γνωρίζετε τι θα παραλάβετε ούτως ώστε να προχωρήσετε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζετε και οραματίζεστε? Ο κύριος Φραγκάκης, τον έχω ακούσει να λέει ότι παρέλαβε, όταν ανέλαβε, μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στο Δήμο σε σχέση με τα οικονομικά του. Κατάφερε με πολύ μεγάλη δυσκολία να ισορροπήσει. Εάν παρέλαβε δύσκολη κατάσταση, φαντάζεστε πόσο δυσκολότερη αφήνει. Σήμερα ο Δήμος λειτουργεί με πίστοση. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, περίπου 3 εκατομμύρια εργασίες έχουν προωθηθεί και έχουν γίνει χωρίς να υπάρχει πίστοση με το λόγο τιμής, γιατί ήταν αναγκαίες να γίνουν, όπως μου εξήγησε. Και δεν μπορούσε να μην τις κάνει. Από κατεδαφίσεις μέχρι την ολοκλήρωση των υποδομών στους καταβλισμούς και στους οικίσκους. Ναι, είναι ένα θέμα. Πάντως, το οικονομικό στοιχείο λέει ότι έχουμε αυτήν το μεγάλο άνοιγμα, το αρνητικό.
Έχουν υποβληθεί 2 τεχνικά δελτία στα Υπουργεία για να έρθει χρηματοδότηση και αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί πάση θυσία για να έχουμε τουλάχιστον την κάλυψη αυτών των εργασιών. Πέρα από αυτό, ο κύριος Φραγκάκης δεν λέει όλη την αλήθεια. Επέρεται για μια ρύθμιση που έκανε ενός χρέους, την οποία την υπέγραψε αυλεπής. Δεν αξιοποίησε την τροπολογία που εισηγήθηκα στη Βουλή και την αποδέχτηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, βάσει της οποίας μπορούσε να απαλλαγεί από τα πρόσθετα και τους τόκους. Από τα πρόστιμα και τους τόκους. Και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ. Και εκεί που θα γλίτωνε 850.000 με την αξιοποίηση αυτής της διάταξης, που ήθελε όμως να χρειαζόταν να υποβάλει κάποια δικαιολογητικά, πήγε και υπέγραψε ολόκληρη τη ρύθμιση. Αυτό δεν είναι τακτοποίηση των οικονομικών. Υπέγραψε μια επαχθή ρύθμιση. Αυτό δεν είναι λύση για τα οικονομικά. Από εκεί και πέρα, όπως και με το δάνειο με την Παγκρίτια, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, χωρίς διαπραγμάτευση, πληρώθηκε το δάνειο μαζί με τα πρόσθετα τους τόκους. Ελάχιστα διαγράφηκαν. Ήταν λοιπόν αυτό κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αναδεικνύει ως μεγά θέμα και ότι σωστά έπραξε, διότι εμείς έστω και εκ των υστέρων θα επιδιώξουμε να αξιοποιήσουμε την τροπολογία με, αν θέλετε, επαναφορά των προθεσμιών κατόπιν διεκδίκησης από την κυβέρνηση, προκειμένου να απαλλαγούμε από τους στόχους, από τα πρόσθετα που δεν έπρεπε να πληρώσει ο Δήμος, γιατί όταν πάρθηκε η απόφαση να αναλάβει ο Δήμος τα συγκεκριμένα χρέη της ΔΕΠΑ, μιας δημοτικής επιχείρησης, η διάταξη, η αρχική, προέβλεπε ότι θα πληρώσει μόνο το κεφάλαιο. Στη συνέχεια άλλαξε ο νόμος, άρα είχαμε νομική βάση να πατήσουμε και αυτό έκανε η τροπολογία, την οποία δεν αξιοποίησε. Όμως, εδώ δεν είναι μόνο τα οικονομικά που έχουν να κάνουν με τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου. Το μεγάλο πακέτο των χρηματοδοτήσεων είναι από τα προγράμματα, που δεν θα αφήσουμε πρόγραμμα χωρίς να υποβάλουμε, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη τώρα. Θα αξιοποιήσουμε δηλαδή ευρωπαϊκούς εθνικούς πόρους στο έπακρο και βέβαια θα διεκδικήσουμε επιπλέον πόρους, τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υποδομών ως έλλειμμα το οποίο υπήρξε στο προηγούμενο διάστημα και κυρίως όλα όσα έχουν υποσχεθεί οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά ως αντισταθμιστικά για το αεροδρόμιο, που έχει τις επιπτώσεις του, όπως σας είπα, αλλά έχει και τις ευκαιρίες. Υπάρχει πάντως, κύριε Κικέρογλου, διαχρονικά μια δυσκολία από τους Δήμους να διεκδικήσουν επιπλέον πόρους από το κεντρικό κράτος. Και υπάρχει και ένα ζήτημα με την αυτονομία και το γεγονός ότι είναι απόλυτα εξαρτώμενοι από την κεντρική εξουσία. Και επειδή έχετε περάσει και έχετε δει τα προβλήματα, έχετε συνολική εικόνα, εν πάση περιπτώσει, το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Πόσο δύσκολο είναι οι Δήμοι να αναπτύξουν την αυτονομία τους? Η πρώτη θεσμική αλλαγή για την αυτονομία των Δήμων ήταν το 1989 με τη θεσμοθέτηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, μεγάλο βήμα. Γιατί οι Δήμοι, ανάλογα με τον πληθυσμό και την έκταση, δικαιούνται ένα συγκεκριμένο ποσό από τους φόρους που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Ένα θεσμικό λοιπόν βήμα, το οποίο όμως έμεινε μετέωρο. Άρα πρέπει και σε κεντρικό επίπεδο να δούμε πώς επεκτείνεται αυτή η θεσμική τομή που έγινε τότε, ούτως ώστε να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ με ενίσχυση των αυτοτελών πόρων. Πρέπει να αυξηθούν οι αυτοτελείς πόροι και μέσα στο πακέτο το οποίο κατανέμεται στους Δήμους να μπουν και άλλοι φόροι που σήμερα πάνε στο κεντρικό κράτος, όπως παραδείγματος χάρη ο ΕΜΦΙΑ. Όχι να εισπράτεται από το Δήμο, αλλά μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων να κατανέμεται. Και βέβαια ένα ποσό να είναι σε μορφή εξισορρόπησης, γιατί πάντα είναι ρηγμένοι οι μικροί Δήμοι. Πάντα σε όλες αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, επειδή η ΚΕΔΕ έχει πλειοψηφία από τις μεγάλες πόλεις, δεν υπάρχει μέριμνα για τους μικρούς Δήμους. Άρα πάντα πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Εμείς θα διεκδικήσουμε κεντρικά μέσω του αυτοδιοικητικού κινήματος την κατοχήρωση των δικαιωμάτων των μικρών Δήμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να υπάρξει μια αλλαγή στην αντιμετώπιση τους
από την κεντρική πολιτεία. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε, αλλά ας έρθουμε τώρα στο θέμα το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ με τα δεδομένα της συγκυρίας. Και να πω ότι είναι πραγματικά ένα θέμα που πολλοί δήμαρχοι το θέτουν, ότι ενώ έχω ζητήσει, έχω διεκδικήσει, δεν ήρθε χρηματοδότηση, αυτό πράγματι υπάρχει. Και εκεί μετράει και η αποτελεσματικότητα μέσω της διεκδίκησης αλλά και της τεκμηρίωσης του αιτήματος για την επιπλέον χρηματοδότηση. Όλα αυτά βέβαια θεσμικά μπορούν να λυθούν, αλλά μέχρι να λυθούν θα πρέπει ο Δήμαρχος να είναι αποτελεσματικός. Και αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε, γιατί ο Δήμος μας είναι σεισμόπληκτος. Δυστυχώς δεν πήρε αυτά που έπρεπε, πήρε σοβαρά ποσά, αλλά όχι όσα έπρεπε. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν προβλήθηκαν σχέδια και προγράμματα για τις αναπλάσεις, για την ανασυγκρότηση. Δεν υπήρξε σχέδιο ανασυγκρότησης. Δεν υπάρχει συντονιστής για αυτή την ανασυγκρότηση. Άρα, αν δεν υπάρχουν σχέδια αναπλάσεων και σχέδιο ανασυγκρότησης ευρύτερα, εννοώ πέρα από την οικιστική και οικονομική και κοινωνική, τι χρηματοδότηση ζητάς? Πρώτα λοιπόν πρέπει να κάνεις τα σχέδια και να πεις κύριοι της κυβέρνησης, ελάτε εδώ να χρηματοδοτήσετε αυτό το σχέδιο. Βρείτε τρόπο να υλοποιήσουμε. Εξάλλου ο Πρωθυπουργός που είχε έρθει, θα σας θυμίσω, την επαύριο του σεισμού, την αμέσως τις πρώτες ώρες, είπε ότι ναι, έτσι αυτό το πράγμα το οποίο καταστρέφει την περιοχή, αλλά θα φτιάξουμε καλύτερες τις πόλεις, καλύτερα τα χωριά. Το θέμα είναι αυτό, πότε, σημαίνει δηλαδή, σχέδιο ανασυγκρότησης και πότε, όπως είπατε. Πώς θα πείσετε τον κόσμο και τους επιχειρηματίες να επενδύσουν εκ νέου σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί, είναι διάχυτη μάλλον η αίσθηση, ότι έχει συρρυκνωμένη δυναμική πια? Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια αντιστροφή της κατάστασης και ένα νέο σχέδιο κινητοποίησης των δυνάμεων, το οποίο είναι, για το οποίο είναι απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση καταρχήν. Αυτό, σε αυτό λοιπόν θα επικεντρώσουμε, ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για να επενδύσουν οι άνθρωποι, και αυτοί που πρέπει να ανοικοδομήσουν και αυτοί που πρέπει να επιχειρήσουν, είτε με επιχειρήσεις είτε με νέες δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν το συνδυάζουμε και με το νέο σχέδιο για την νέα σύγχρονη συμπολιτεία που οραματιζόμαστε. Θα πάει μαζί, πέρα από την επίγουσα κατάσταση η οποία θα αντιμετωπιστεί πρώτον με την αλλαγή του συστήματος αδειοδότησης. 9 το Οκτώβρη, το λέω συμβολικά, αλλά από τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές, εφόσον έχουμε την εντολή, ας μην έχουμε αναλάβει, το πρώτο θέμα που θα θέσω στην κυβέρνηση είναι επιτέλους να αλλάξει το σύστημα αδειοδότησης. Δεν γίνεται να έχουν κατατεθεί 2.500 φάκελοι και να έχει δώσει 29 άδειες. Είναι μια κοροϊδία για το ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Έχει καταθέσει πρόταση στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχω καταθέσει κι εγώ συμπληρωματική πρόταση που συνάδει με αυτήν του επιμελητηρίου και νομίζω ότι θα γίνει κατορθωτό, ιδιαίτερα μετά που είδανε και τις μεγάλες ζημιές στη Θεσσαλία και δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Μαζέψανε πάλι από όλη την Ελλάδα τους μηχανικούς, συμβασιούχοι είναι, που τα ΕΦ και Ηρακλείου φύγανε τα πιο πολλά παιδιά, πήγαν να πάνε να κάνουν καταγραφές. Ναι. Δεν γίνεται έτσι, γιούργιες να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να ξεδιπλώνεται όποτε υπάρχει φυσική καταστροφή, αξιοποιώντας το στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τι λέμε λοιπόν απλά-απλά? Το Τεχνικό Επιμελητήριο δημιουργεί ένα μητρό και με βάση αυτό το μητρό αναλαμβάνουν φακέλους και συμμετέχουν στις επιτροπές, πληρώνονται με το τεμάχιο και έτσι θα βγει. Ωραία. Μέσα σε 6 μήνες. Να είσαι σίγουρος, σε 6 μήνες. Αφού αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το θέμα, έχουμε το θέμα πώς δρομολογούμε την ανάπτυξη. Πώς δρομολογούμε τη νέα κατάσταση, η οποία συνδυάζεται με την ανάγκη να υποδεχτείς τον πληθυσμό που θα έρθει, είτε ως εργαζόμενοι στα αεροδρόμιο, είτε τώρα στη φάση της κατασκευής. Θα σας πω ότι στο νηπιαγωγείο Στελείο έχουν αυξηθεί κατά 50% τα παιδιά λόγω των εργαζομένων στο αεροδρόμιο. Δεν έχει άλλες θέσεις, δεν υπάρχουν σπίτια για να κάτσουν άνθρωποι. Άρα εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα πόσο γρήγορα είναι θα γίνει η ανάπτυξη. Είναι και ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα. Ναι. Άρα λοιπόν, σας λέω εγώ με αυτά ότι έχει χαθεί χρόνος, αλλά θα κάνουμε υπερπροσπάθεια για να τον κερδίσουμε.
Ωραία, σε πρακτικά ζητήματα, μπροστά. Κύριε Γκεγέρογλου, που αφορούν την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένα θέμα μείζων, το οποίο είναι της επικαιρότητας και τρέχει, είναι το πρόβλημα με την πολεοδομία, η οποία εξυπηρετεί και άλλους δήμους. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένας μηχανικός, διευθυντής και υπάλληλος. Έχει πάρει αναρωτική ο άνθρωπος και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πουθενά. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από χθες μέχρι σήμερα, που είναι δεν το νομίζω. Αυτό τώρα πώς αντιμετωπίζεται? Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποστελέχωσης του Δήμου. Και μάλιστα ο Δήμαρχος δεν γνώριζε ότι είναι αρμόδιος για την πολεοδομία να τη στελεχώσει. Και λέει ότι ναι, έχει ένα υπάλληλο πολεοδομία και τι να κάνουμε. Είναι δυνατόν μια πολεοδομία που θα κληθεί, ήδη έχει κληθεί, σε σχέση με την ανοικοδόμηση, να έχει ρόλο σε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης, το οποίο δεν υφίσταται βέβαια, αλλά σε μια ανάγκη που έχει ρόλο και πρέπει να έχει ρόλο στην εκπόνηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, στη διαβούλευση, να πει άποψη για τις χρήσεις γης, να έχει ένα μηχανικό. Κοιτάξτε, έδωσε το κράτος την πρώτη εβδομάδα μετά το σεισμό τη δυνατότητα να ορίσει 2 αντιδημάρχους για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Νόμος 48-42, άρθρο 98, 13 δεκάτου του 21. Δεν τους όρισε ποτέ. Παίρνει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να συστήσει επιτροπή ομόφωνα για τη διαχείριση του σεισμού. Η επιτροπή δεν συστάθηκε ποτέ. Παίρνει 30 μηχανικούς που έδωσε το δικαίωμα το Υπουργείο Εσωτερικών. Χωρίς ΑΣΕΠ, συγγνώμη, 30 υπαλλήλους. Και αντί να πάρει μηχανικούς, πολεοδόμους, χωροτάχτες, που να βοηθήσουν το έργο και να πάρει και διοικητικούς για την υποστήριξη, γιατί χρειάζονται και αυτοί, πήρε διάφορες ειδικότητες. Το πολεοδομικό λοιπόν με ένα άτομο τι να σου κάνει? Και κοιτάξτε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα που υπάρχει αυτή την περίοδο. Τελειώνει, τέλειωσε. Τέλειωσε η προθεσμία σήμερα της υποβολής των δικαιολογητικών για τα εκτός σχεδίου πόλεως, οικόπεδα κάτω από 4 στρέμματα, που αν μέχρι σήμερα υπέβαλαν κάποια δικαιολογητικά, που κατόπιν της αιτήσεως του περασμένου Δεκεμβρίου, μπορούν να οικοδομήσουν στα επόμενα 2 χρόνια. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να παραλάβει τα χαρτιά και βέβαια να τα ελέγξει από πλευράς μηχανικού, εννοώ. Διοικητικοί μπορεί να υπάρχουν, δεν το ξέρω. Αλλά από πλευρά μηχανικού είναι η κατάσταση αυτή που είπατε. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι όμως χαρακτηριστικό και για τις άλλες υπηρεσίες. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας έχει λιγότερο προσωπικό από ό,τι είχε κάποτε ο Δήμος Αργαλοχωρίου μόνο. Και αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης, ότι πρέπει και να αναδιοργανώσουμε τον Δήμο και βέβαια να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο δημοτικής διακυβέρνησης, με διαβούλευση αποφάσεις, αλλά και αποτελεσματικότητα και κυρίως να δώσουμε αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες. Αυτό λείπει. Και απευθύνομαι και σε όλους τους συνυποψηφίους, σε όλους τους Δήμους, εάν δεν αποκεντρώσουμε να δώσουμε ρόλο στις τοπικές κοινότητες, δεν μπορεί ο Δήμαρχος να ασχοληθεί με τα μεγάλα. Μάλιστα. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να επιδιώξει χρηματοδοτήσεις, να επιδιώξει νέα προγράμματα. Και βέβαια μια νέα κατάσταση την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε εμείς στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδων με βάση το όραμά μας για την σύγχρονη συμπολιτεία. Λοιπόν, κύριε Γκεγέρογλου, επειδή οδεύουμε προς το κλείσιμο, θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε προσωπικό επίπεδο να μας πείτε τι διαφορετικό έχει για εσάς όλη αυτή η διαδρομή μέχρι σήμερα, από όλα αυτά που έχετε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και γιατί φυσικά να σας επιλέξουν οι πολίτες. Πρέπει να με επιλέξουν. Όχι μόνο εμένα, αλλά το πρόγραμμά μας και το συνδυασμό μας, γιατί μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Έχουμε όραμα, σχέδιο και τη δυνατότητα να φέρουμε αποτέλεσμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στη Βουλή, όταν ήρθε η σύμβαση παραχώρησης, δεν μπορούσες να κάνεις τροποποίηση εσωτερικά. Ήταν δεμένα τα χέρια σου. Ή ναι, έπρεπε να πεις ή όχι. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχε έρθει το 2018. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που τώρα μπορείς να τα λύσεις. Παράδειγμα. Το 1%, το 2% που ήταν για τους Δήμους Καστελίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού, άρα 2% για το Μηνώα Παιδιάδας που αποτελείται από αυτούς τους Δήμους, έγινε 1% για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και 1% για την περιφέρεια. Ήδη έχουμε θέσει στην περιφέρεια το θέμα ότι το δεύτερο 1% δεν υπάρχει κανείς λόγος να πάει σε Δήμους που δεν πλήττονται από τη λειτουργία του αεροδρομίου. Άρα βάλαμε θέμα συναπόφασης ή γνωμοδότησης, ούτως ώστε να πάει στους οικισμούς που πράγματι πλήττονται, ανεξαρτήτως Δήμου, αλλά στους οικισμούς που πλήττονται από το αεροδρόμιο. Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση της εμπορικής ζώνης. Έγραφε ότι είναι στην περιφέρεια. Δεν μπορούσε να αλλάξει.
Τώρα λοιπόν θέτουμε θέμα στην περιφέρεια και λέμε ότι μαζί θα πρέπει να τη διαχειριστούμε τη ζώνη για την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Δεν γίνεται να είναι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και να λείπει ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας. Ήδη λοιπόν γίνεται μια συζήτηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη αλλά και όλους τους υποψήφιους με τους οποίους διαβουλευόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση για να το πετύχουμε. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να πετυχαίνεις πράγματα ακόμα και όταν είναι αρνητική μια εξέλιξη τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε λοιπόν να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, μπορούμε να έχουμε υψηλές προσδοκίες και ήδη αυτές τις προσδοκίες υπάρχουν και στην ίδια την κοινωνία και έχουμε και τη δύναμη να τις πετύχουμε διεκδικώντας τεκμηριωμένα από την κυβέρνηση αλλά και τεχνοκρατικά μέσω των επιστημόνων μας και των συμβούλων μας από τα ευρωπαϊκά, τα εθνικά προγράμματα και βεβαίως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ γενικότερα. Λοιπόν. Έχουμε τη δύναμη λοιπόν και μάλιστα είναι δύναμη προόδου για να προχωρήσουμε το Δήμο στην επόμενη μέρα και θα το κάνουμε. Ζητούμε ισχυρή εντολή από τους πολίτες για να το καταφέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα μας τη δώσει. Εγώ, αν μου επιτρέπετε. Κύριε, πολύ σύντομα γιατί θέλω να είμαι δίκαιη με όλους τους υποψηφίους που παίρνουν από το δελτίο, από άποψη χρόνου. Αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι. Είχα τώρα το απόγευμα μία πληροφόρηση από άνθρωπο στο επιτελείο του κυρίου Φραγκάκη, σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος μου είπε ότι πρόσεξε, γιατί τις τελευταίες μέρες σου ετοιμάζουν μια προβοκάτσια σημαντική, που δεν θα μπορείς να βγεις στα μέσα και να την αντικρούσεις. Και αν το κάνουν, τους προειδοποίησα, τους είπα σε ορισμένους ότι θα βγω δημόσια και θα τους καταγγείλω. Εγώ να δείτε τι θα τους κάνω. Αλλά είναι δυνατόν να ασχολούνται με αυτό, αντί να προχωρήσουν στον κόσμο, τώρα, να απολογηθούν. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, δεν το γνωρίζω. Να καταθέσουν την πρότασή τους. Αλλά καλό θα είναι όταν λέμε τέτοια αυτό, πράγματα, να είναι και ο συνυποψήφιός σας δίπλα για να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Αλλά να το ξέρει ότι μου μεταφέρθηκε. Και εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όλοι να καταθέτουν τις προτάσεις τους, να λένε στον κόσμο τι θα κάνουν και με βάση αυτό να αξιολογηθούν. Όχι με μηχανισμούς, τζεμπελισμούς και βέβαια συκοφαντίες. Λοιπόν, κύριε Γεγέρογλου, να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε απόψε στην Κρήτη TV. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.